Φίλες και φίλοι της Δέλτα Τηλεόρασης, φίλοι και φίλες της ώρας αιχμής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε κοντά σας και σήμερα, μόλις ένα λεπτάκι μετά τις 7.30, με την δική σας ώρα αιχμής, με επικαιρότητα αμυγός τοπική, η οποία φυσικά θα εμβαθύνει για ακόμη μια μετάδοση και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα εστιάσουμε ωστόσο και ιδίως σήμερα τόσο στην διεθνή επικαιρότητα, όσο και στο εγχώριο πολιτικό, οικονομικό και όχι μόνο σκηνικό. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Πολιτική επικαιρότητα με φόντο τοπικό όμως, αφού είχαμε στον απόϊχο της επίσκεψης προημερών του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, σε Ροδόπη αλλά και σε Ξάνθη. Τώρα, συγκεκριμένα σήμερα, είχαμε την παρουσία και έχουμε σε εξέλιξη την περιοδία του Άδων Γεωργιάδη, του Αντιπροέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος έφτασε το πρωί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Όσα συνέβησαν εκεί θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και πρέπει να πω ότι το στιγμιότυπο το οποίο κέρδισε τα περισσότερα κλικ ήταν η αντίδραση του Αντιπροέδρου όταν είδε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Πάμε να το δούμε. Με θερμό εναγκαλισμό με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο ξεκίνησε την περιοδία του στον Εύρο ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είχε επαφές με τους δημάρχους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Οριστιάδας και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων του Βορείου Εύρου. Αναφορικά με τις δηλώσεις του, είπε πως ο Χρήστος Μέτιος σίγουρα θα είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απλά πρέπει να εξασφαλιστεί μεγάλο ποσοστό νίκης. Λοιπόν, έχουμε στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές, όλοι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κάνουμε περιοδία ανά την επικράτεια. Εγώ επέλεξα την περιοχή του Εύρου, που είναι μια περιοχή που αγαπώ ιδιαίτερα και διότι έχω δεσμούς παλαιούς με την περιοχή και γιατί έχω αδυναμία στο βουλευτή εδώ που είμαστε πάρα πολύ φίλοι όλα αυτά τα χρόνια και στενοί συνεργάτες, αλλά γιατί ήθελα να ήμουν μαζί με τον Χρήστο Μέτιο, ο οποίος δίνει ένα καταπληκτικό αγώνα. Θα είναι σίγουρα ξανά Περιφερειάρχης, θα συζητείτε, αλλά θέλω να πάμε το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα πάμε σήμερα και στο Σουφλί και στο Δημότυχο και θα έχουμε και μια πολύ ωραία ομιλία στην Οριστιάδα και με τον Δήμαρχο. Ερωτώμενος για την επανένωση Δημήτρη Πέτροβιτς και Χρήστου Μέτιου, απάντησε πως ο κύριος Μέτιος έχει επιλεγεί από το κόμμα, οπότε τα στελέχη οφείλουν να τον στηρίζουν. Να σημειωθεί πως στο τέλος του μήνα θα επισκεφθεί τον Εύρο και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Ο κ. Πέτροβιτς είναι φίλος μου προσωπικός πολλά χρόνια. Εγώ ίσως δεν το θυμάστε, αλλά παλιά έκανα εκπομπή εδώ στην ΕΡΤΑ τότε και είχαμε γνωριστεί με τον κύριο Πέτροβιτς από τότε. Θεωρώ ότι έκανε μια εξαιρετική επιλογή, διότι το ζητούμενο είναι η ένωση και όχι η διάσπαση. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει περιφερειάρχη για την περιοχή, είναι ο κύριος Μέτιος και όσοι είμαστε Νέα Δημοκρατία, με τον βοηθήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και στα της παρουσίας του κ. Γεωργιάδη θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, καθότι στο επίκεντρο της παρουσίας του βρέθηκαν αμυγός το κεντρικό και το βόρειο κομμάτι του νομού. Και το λέω γιατί γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Ο Κοσμάς ο Πανταζής την παρακολούθησε. Τον έχουμε κοντά μας προκειμένου να μας δώσει περισσότερα. Κοσμά Πανταζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πολύ σας τα είπες. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία λοιπόν του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι, να ξεκινήσουμε από το πρωί, ότι συναντήθηκε τόσο με τους δημάρχους με τον δήμαρχο του Σουφλίου όσο και με αυτούς της Οριστιάδας και του Δηδημοτήχου, πραγματοποίησε συναντήσεις και στο κέντρο υγείας Σουφλίου και στο εργατοπαλλητικό κέντρο Δηδημοτήχου. Από εκεί και πέρα, για να πάμε στα της ομιλίας, εδώ ξεκίνησε με τον δήμαρχο της Οριστιάδας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, απευθυνόμενος στους δημότες της Οριστιάδας και λέγοντας είστε τυχεροί που έχετε δήμαρχο τον Βασίλη Μαυρίδη. Τον στηρίζουμε, η Νέα Δημοκρατία τον στηρίζει και είστε τυχεροί, επαναλαμβάνω, που τον έχετε δήμαρχο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Τάσο Δημοσχάκη, τον οποίο και χαρακτήρισε κόσμημα και μαχητή της παράταξης και μαχητή εδώ στον Εύρο, ενώ με τα καλύτερα λόγια αναφέρθηκε και στον Περιφερειακό Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, αλλά και στον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον Δημήτρη Πέτροβιτς. Αμφότεροι βέβαια ήταν εδώ παρόντες.
Από εκεί και πέρα είπε ότι το 2019 θα είναι το έτος που η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει σε όλες τις εκλογές και το έτος, Γιάννη, που η χώρα, όπως τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, θα ξεμπερδέψει από την χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ. Μάλιστα. Κοσμά Πανταζή, θέλω να σε ρωτήσω και να σταθούμε για λίγο ακόμη με την βοήθειά σου στα της παρουσίας του κύριου Γεωργιάδη, καθότι δεν είχε μόνο πολιτικό και εκλογικό πρόσημο και χαρακτήρα. Ξέρω ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν μη τι άλλο, κατέγραψε προβλήματα και ανοιχτά ζητήματα, προέβησε σχόλια σε ό,τι είχε να κάνει με την προοπτική της τοπικής ανάπτυξης, με θέσεις του κόμματος, με θέσεις Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που σχολίασε εδώ για την τοπική κοινωνία, Γιάννη, είναι το θέμα του νοσοκομείου του Δημοτήχου και της αυτονομίας του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Συγκεκριμένα είπε ότι επί δικής του Υπουργίας, όταν εκείνος ήταν Υπουργός Υγείας, είχε ξεκινήσει μια νομοτεχνική βελτίωση, που δεν πρόλαβε, όπως είπε, να ολοκληρώσει. Όχι όμως, όπως σημείωσε, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε, απλώς ψήφισε, είπε, μια τροπολογία για να λέει ότι το έκανε αυτόνομο. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης αναφέρθηκε γενικότερα στον Εύρο, λέγοντας ότι ενώ είναι ένας τόσο όμορφος νομός με πάρα πολύ σημαντικά τοπία που μπορούν να αναπτυχθούν, δεν έχει αξιοποιήσει ούτε το 10% των δυνατοτήτων του σαν νομός ο Εύρος. Αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα. Για να το πούμε καλύτερα, μάλλον ξεκίνησε η κουβέντα από την τοποθέτηση του κυρίου Βενετίδη, του αντιπεριφερειάρχη υποδομών εδώ στον Εύρο, ο οποίος ουσιαστικά απευθυνόμενος στον κύριο Γεωργιάδη είπε ότι θα πρέπει να, αν η Νέα Δημοκρατία αναλάβει την εξουσία, έρθει στην εξουσία, θα πρέπει να συσταθεί ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Με τον κύριο Γεωργιάδη, όταν πήρε το λόγο, να απαντάει, να απευθύνεται με τη σειρά του στον κύριο Βενετίδη και να λέει ότι είμαι σύμφωνος με αυτή την ιδέα σας, αλλά θα πρέπει πρώτα να δώσουμε στον κόσμο χρήματα για να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, όπως στην πυρκαγιά στο Μάτι, λέγοντας για την αναφερόμενο στην Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Δούρου, και μάλιστα λέγοντας το εξής: θέλετε μια αντιπεριφερειάρχη όπως η κυρία Δούρου ή όπως ο κύριος Μέτιος, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Κοσμά Πανταζή, για τον χρόνο και για τη συζήτηση σε ευχαριστούμε θερμότατα. Κλείνουμε τη σύνδεση με την Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι. Αποχαιρετούμε τον Κοσμά τον Πανταζή και τον αφήνουμε να συνεχίσει τη δουλειά του και το ρεπορτάζ, το οποίο τρέχει. Αναλυτικότερη ακόμη εικόνα θα έχετε και στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Να πω φυσικά ότι στην πορεία της εκπομπής θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δημοσχάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, προκειμένου να καταγράψουμε και τα δικά του συμπεράσματα στον απόϊχο. Πλέον, αφού ολοκληρώνεται και αναχωρεί ο κύριος Γεωργιάδης, στον απόϊχο λοιπόν της επισκέψεως του Αντιπροέδρου του κόμματος. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, συνεχίζοντας ωστόσο να εμβαθύνουμε με γνώμονα τοπικό, αφού μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τον Άδων Γεωργιάδη, έρχεται η κυρία Γεννηματά. Ωστόσο, θα βρεθεί στον Εύρο και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και πρέπει να πω ότι, έχοντας υπόψη ότι σχολιάστηκε έτοιμη αφορά η πόλη της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα διαστόμα Ντόναλντ Τραμπ, να υπενθυμίσω και να σας αναφέρω, φίλες και φίλοι, ότι έχει αναζωοποιηθεί και το ενδιαφέρον αλλά και η μαχητικότητα, η προοπτική κινητοποίησης από τις Επιτροπές Ειρήνης και όχι μόνο, με φόντο το λιμάνι και την προοπτική του για την επόμενη μέρα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Εύρο σχολιάζει τόσο το γεγονός της παρουσίας του γραμματέα του κόμματος, όσο και αυτό που προανέφερε. Πάμε να το δούμε. Την πρώτη μορφή του προγράμματος της περιοδίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στον Εύρο και τη Ροδόπη παρουσίασε ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του Κόμματος στον Εύρο, Σιδέρης Μιχαηλίδης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί την Κομωτινή την 5η 28 Μαρτίου και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Κηποθέατρο ΡΕΧ στις 7.30 το απόγευμα. Αντίστοιχα, στις 29 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο στις 6.30 το απόγευμα. Οι δύο ομιλίες αναμένεται να είναι προεκλογικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν νέα ονόματα. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχει σημασία ούτως ή άλλως ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν. Οι φίλοι, οι σύντροφοι, οι οπαδοί, τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης, τα ψηφοδέλτια είναι ήδη επί της ουσίας έξω.
Καθημερινά βγαίνουν περιοδίες, μιλάνε με κόσμο, συζητάνε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα ψηφοδέλτια να πλαισιώνονται από κόσμο ο οποίος είναι ζωντανός, είναι ενεργός, να είναι μέσα σε χώρους δουλειάς, μέσα σε συνοικίες, αγροτόκοσμος, νέες γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πληχθεί όλα αυτά τα χρόνια και τώρα να τους δοθεί η ευκαιρία να πούνε και τα βιώματά τους, αλλά και γιατί όχι να διεκδικήσουν και κάτι καλύτερο μέσα από τη λαϊκή συσπήρωση. Επί της ουσίας, ναι, θα έχει και ένα χαρακτήρα ο οποίος θα, κυρίως για τις ευρωεκλογές, θα περιμένετε και ίσως και καμία ανακοίνωση για τον Εύρο. Αλλάζοντας κλίμα, ο κύριος Μιχαηλίδης σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε η εναλλαγή των αεροσκαφών του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, οι πολύπλοκες διμερείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και η διαθεσιμότητα του κόλπου της Ούδας για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αντανακλούν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία για την διασφάλιση της αμοιβαίας ισχύς και ασφάλειάς μας. Όταν ο ίδιος ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιάνει την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Αλεξανδρούπολη στο στόμα του, καταρχάς αυτά που εδώ και 2 χρόνια ορίεται το ΚΚΕ και η Επιτροπή Ειρήνης από την Ελλάδα, ότι το λιμάνι και η Αλεξανδρούπολη συνολικά αξιοποιήθηκε ως βάση, ασχέτως τι μας φώναζε πριν από 2 χρόνια ο Δήμαρχος αλλά και ο Διευθυντής του ΟΛΑ, ότι ήταν για εμπορικούς σκοπούς και ότι επί της ουσίας η μεταφορά των ελικοπτέρων σηματοδοτούσε το πώς θα καλύτερα θα μπορέσει εμπορικά να αξιοποιηθεί το λιμάνι. Αυτά δηλαδή τα, να με συγχωρέσετε, αυτά τα κουραφέξαλα που μας λέγανε τότε, ο ίδιος ο Τραμπ διαψεύδει και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι αφού είδαμε ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε έτσι, γιατί και όχι να μην πάμε σε κάτι πιο μόνιμο. Ο κ. Μιχαηλίδης εξαπέλυσε βολές προς τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος, λέγοντας μάλιστα πως οι Αμερικανοί είναι τα αφεντικά τους. Δηλαδή, αν από τότε λύναμε το θέμα και δείχναμε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι, σήμερα πολύ διαφορετικά θα συζητάγαμε. Αλλά οι πολιτικοί υπηρέτες δυστυχώς τα αφεντικά τους καλύπτουν, αλλά τα αφεντικά πολλές φορές δεν δίνουν καν σημασία σε αυτό. Οπότε, επί της ουσίας, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στη δημιουργία μιας βάσης στην Αλεξανδρούπολη, είτε αυτή θα είναι ελικόπτερο είτε οτιδήποτε άλλο. Το ΝΑΤΟ μόνο την ασφάλεια δεν εγγυάται της περιοχής. Δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά τα εξωτερικά. Η όξυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Τουρκία δεν είναι καθόλου τεχνητή, είναι πραγματική και μια στρατιωτική εγκατάσταση στην Αλεξανδρούπολη δυστυχώς θα σηματοδοτούσε στόχο για την, όλη την περιοχή. Είναι επικίνδυνα. Συζήτηση σας προλόγησα και σε αυτήν ακριβώς θα μεταβούμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Ο κύριος Δημοσχάκης βρίσκεται στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε να καλέσουμε εκ νέου τον κύριο Δημοσχάκη, παρακαλώ. Και να θυμίσω σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που στην αρχή της σημερινής μετάδοσης παρουσιάσαμε όχι μόνο την άφιξη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Γεωργιάδη, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά με τη βοήθεια του Κοσμά του Πανταζή και με την ζωντανή μετάδοση που είχαμε σε εξέλιξη πριν από την εκπομπή. Μεταφέραμε το κλίμα, μεταφέραμε εικόνα και φυσικά με την βοήθεια του ανταποκριτή μας σας δώσαμε και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο πλαίσιο της κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης, της κεντρικής ομιλίας με φόντο την περιοδία του κυρίου Γεωργιάδη. Υπενθυμίζω ότι ο αντιπρόεδρος του κόμματος κινήθηκε αμιγώς στο κεντρικό και στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου και φυσικά έκλεισε με εκδήλωση στην πόλη της Ορεστιάδος. Με ενημερώνουμε ότι θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Δημοσχάκη. Να με ενημερώσουν από το κοντρόλ, παρακαλώ, αν μπορούμε να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την συζήτηση με τον βουλευτή. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Να το πράξουμε και να το πράξουμε ευθύς αμέσως, μιας που παρακολουθήσατε πλάνα από τον Ντόναλντ Τραμπ και σας ανέφερα ότι έχει ήδη γίνει μία ακόμη αναφορά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Να δούμε, παρακαλώ, το σχετικό ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα δείτε αυτό που έχω πολλάκι σε επισημάνει, δηλαδή την αναφορά του πλανητάρχη στην πρωτεύουσα του Εύρου, αλλά και θα θυμηθείτε με την βοήθειά μας ένα μικρό κομμάτι της αποκλειστικής συνέντευξης που είχε δώσει ο Τζέφρι Πάιατ στη Δέλτα Τηλεόραση. Υπενθυμίζουμε μια συνέντευξη η οποία είχε ως επίκεντρο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε μια εποχή εντονότατης φημολογίας ότι έχει να κάνει με το παρόν και την επόμενη μέρα του λιμανιού, σε μια εποχή εντονότατης φημολογίας ότι έχει να κάνει με την προοπτική δημιουργίας νατοικής βάσης στην πόλη και στην περιοχή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Την ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας ανέδειξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη φετινή διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος εν ώψη του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου. Συγκεκριμένα, ο Εναρκτήριος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας αλλά και ο Εμπορικός Διάλογος των δύο χωρών αναφέρονται ως παραδείγματα που συνέβαλαν τόσο στην ανάδειξη της δύναμης των διμερών σχέσεων, όσο και στην εμπέδωση του περιφερειακού ηγετικού ρόλου της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αμυντική συνεργασία, με τη διακήρυξη να υπογραμμίζει ότι το κοινό όραμα των δύο χωρών για μια ειρηνική και ευημερούσα περιοχή καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στη συνεχιζόμενη αμυντική του σχέση. Η εναλλαγή των αεροσκαφών και του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, οι πολύπλοκες διμερείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και η διαθεσιμότητα του κόλπου της Ούδας για τις ναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούν την αμοιβαία υποφελή συνεργασία για τη διασφάλιση της αμοιβαίας ισχύς και ασφάλειάς μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο λόγο του Ντόναλντ Τραμπ. Να σημειωθεί ότι τα λόγια αυτά είχε χρησιμοποιήσει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε μια αποκλειστική συνέντευξή του στη Δέλτα Τηλεόραση, διευκρινίζοντας μάλιστα πως το ενδιαφέρον για το λιμάνι της πόλης είναι καθαρά οικονομικό, ενώ δήλωσε ευχαριστημένος για το ότι το λιμάνι χρησιμοποιήθηκε για να στηριχθούν οι νατοϊκές και στρατιωτικές επιχειρήσεις όταν μεταφέρθηκαν αμερικανικά ελικόπτερα εκτός Ευρώπης μέσω της Αλεξανδρούπολης. Έχετε δηλώσει επανειλημμένως πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Μάλιστα, έχετε πει πως πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο μεγαλύτερο. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος, αν μπορείτε να μας τον περιγράψετε, και αν έχει άμεση σχέση με τις εξελίξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας? And the most important thing I would emphasize is this is an economic asset whose possibility, whose potential has not been fully realized. It's very clear when you see both the strategic location. Το σημαντικότερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο λιμένας αποτελεί οικονομικό ατού, οι δυνατότητες του οποίου δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές. Είναι ξεκάθαρο όταν βλέπεις τόσο τη στρατηγική θέση και την υποδομή που υπάρχει εκεί. Μας χαροποίησε πολύ που μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να στηρίξουμε τις κοινές μας νατοϊκές και στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρυσι, όταν μεταφέραμε μερικά από τα ελικόπτερά μας έξω από την Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης. Αλλά το κύριο ενδιαφέρον μας στην Αλεξανδρούπολη και στο λιμάνι δεν είναι στρατιωτικής φύσεως, είναι οικονομικό. Το θεωρούμε σημαντικό οικονομικό πόρο και από στρατιωτικής πλευράς θα τόνιζα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ότι υπάρχει μόνο μία βάση Σούδας και αυτή βρίσκεται στα Χανιά και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ως επιδίωξη άλλες βάσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα θετικά σήματα που έχουμε λάβει από την ελληνική κυβέρνηση, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για την στήριξη ασκήσεων, ζητήματα όπως την διέλευση ελικοπτέρων από τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, τα MQ-9 που βρίσκονται στην Λάρισα, όμως δεν πρόκειται να χτίσουμε μεγάλες νέες εγκαταστάσεις. Ωραία, εμείς μέρος δεύτερο επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και γυρίζουμε με τη συζήτηση που προλογίσαμε από το πρώτο. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Εύρο, τον κύριο Δημοσχάκη. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα της παρουσίας. Γνωρίζω ότι είστε υπατμόν στον απόϊχο της παρουσίας του Αντιπροέδρου του κόμματος. Ο Κοσμάς ο Πανταζής στο πρώτο μέρος, κύριε βουλευτά, μας έδωσε το πλαίσιο της παρουσίας του κυρίου Γεωργιάδη. Θέλω την δική σας αποτίμηση με γνώμονα όσα είδε και όσα είπε ο Αντιπρόεδρος του κόμματος. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία με την ηγεσία της, δηλαδή με τον πρόεδρό της και με τον αντιπρόεδρό της, μέσα σε 7 ημέρες είναι επισκέπτες της Θράκης και των νομών αυτής. Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος μας στο νομό Ροδόπης και στο νομό Ξάνθης και σήμερα ο αντιπρόεδρος στον Κεντρικό και στον Βόρειο Εύρο. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυριανής κυβέρνησης για τα προβλήματα και για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ακτινογράφησε σήμερα ο αντιπρόεδρος, ξεκινώντας από το σουφλί διδημότικο Ορεστιάδα, όλη αυτή την περιοχή, όπως εκφράστηκαν τα προβλήματα, όπως τα παρουσίασαν οι θεσμικοί παράγοντες, αλλά και πάνω απ' όλα ο κόσμος. Ο κόσμος που συμμετείχε μαζικά στην απόψινή συγκέντρωση
στην Ορεστιάδα, στη Νέα Ορεστιάδα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Αντιπρόεδρος μας έφερε αισιοδοξία, μας έφερε ελπίδα στην περιοχή και πάνω απ' όλα το μήνυμα της νίκης των πολλών και των πολλαπλών εκλογών που αναμένονται προσεχώς. Και μάλιστα δε οι εκλογές, οι ευρωεκλογές θα έχουν και χαρακτήρα δημοψηφισματικό, διότι θα δείξουν περίτρανα προς ποια κατεύθυνση κινείται το εκλογικό σώμα μετά από λαθεμένες πολιτικές που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε μου να σταθώ για λίγο ακόμη σε αυτό που επισημάνατε, στο μήνυμα νίκης, γιατί οφείλω να πω ότι είναι η φράση την οποία μου μεταφέρουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία έχω μιλήσει από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη ακόμα, στον απόϊχο αυτής φυσικά. Θέλω να ρωτήσω με πόσο μεγάλη βεβαιότητα το επισημαίνετε σε ό,τι έχει να κάνει με όλες τις κάλπες, δηλαδή και σε περιφέρεια αλλά και σε εθνικές εκλογές, και επίσης να ρωτήσω πόσους βουλευτές βλέπετε εσείς να έχει ο νομός στην επόμενη μέρα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είστε τρεις στον Εύρο. Έτσι θα αντιστραφούν τα πράγματα και όπως ακριβώς το περιγράψετε θα είναι, και ήδη όλα τα σημάδια, όλες οι μετρήσεις, όλες οι αναλύσεις σε αυτό το αποτέλεσμα κατατείνουν. Επιτρέψτε μου να σταθώ για λίγο ακόμα στα της παρουσίας του κυρίου Γεωργιάδη. Ξέρω ότι βρέθηκε και στο νοσοκομείο του Δηδημοτήχου, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά μεταξύ και εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, ποια είναι τα συμπεράσματα που καταγράψατε στον απόϊχο της παρουσίας και με την υπόθεση εργασίας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, στο προσκήνιο της επόμενης ημέρας, θα συμφωνήσουμε σε αυτή την υπόθεση εργασίας. Ποια θα είναι η μέρημνα για το νοσοκομείο? Κοιτάξτε, δεν έχουμε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Δεν έχουμε, απλώς έχουμε παραπλάνηση του εκλογικού σώματος και των πολιτών του Κεντρικού και Βορείου Εύρου. Διότι επί 4 χρόνια ολιγόρησε και αδιαφόρησε και δεν απέδωσε την αυτοτέλεια και την αυτονομία στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου, κάτι το οποίο είχε προσχεδιαστεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν όριμα τα πράγματα. Δεύτερο, αντί να φέρει ένα νόμο όπως έφερε στη Βουλή και μάλιστα να συζητηθεί και στην αρμοδία επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια άρθρο προς άρθρο και να ψηφιστεί ακόμα και από την αντιπολίτευση, γιατί όχι, και μάλιστα και από τον ομιλούντα, δυστυχώς συνεχώς όλο το πεδίο το πολιτικό τον αρκοθετεί, ακόμα δε και την νομοθέτηση. Γι' αυτό κατηγόρησα απευθείας από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησα την κυβέρνηση, διότι έφερε μία τροπολογία τελευταία στιγμή, έβαλε ανώμια πράγματα, δηλαδή 11 νοσοκομεία μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Δημοτήχου, και έβαλε και διατάξεις άλλες του χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας. Βέβαια, ποια αντιπολίτευση και ποιο κόμμα θα υπερψήφιζε μια τέτοια παγίδα, έναν τέτοιον αχταρμά νομοθετικών διατάξεων. Ωστόσο όμως η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της, βλέποντας τον αγώνα που έχουμε κάνει, η τοπική κοινωνία όμιλων με τον συνεχές κοινοβουλευτικό του έργο, με την ανάδειξη του προβλήματος, έδωσε την εντολή στον εισηγητή, διότι ο Δημοσχάκης και ο κάθε βουλευτής δεν ψηφίζει μόνο ο εισηγητής του κάθε κόμματος, να ψηφίσει παρόν. Το παρόν τι σημαίνει? Το παρόν δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό πρόσημο. Βλέπει καταρχήν θετικά την εξέλιξη σε ό,τι αφορά κυρίως για το νοσοκομείο Δηδημοτήχου, αλλά είμαστε αντίθετοι, διότι μόνο δίνει την αυτοτέλεια. Δεν εξασφαλίζει πρίκα, δεν εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από την ενοποιημένη λειτουργία με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης
στην αυτοτέλεια, διότι απαιτείται στελεχειακό δυναμικό, απαιτούνται οικονομικές πιστώσεις, απαιτούνται υλικοτεχνικά μέσα, απαιτούνται φαρμακευτικό υλικό. Συνεπώς, ήταν επόμενο εμείς να είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την πράξη, την πρόχειρη και την ναρκοθέτηση, την παγίδευση του νοσοκομείου Δημοτήχου, διότι ως γνωστόν η κυβέρνηση αυτή αφήνει καμένη γη και αποχωρεί και βρίσκεται ήδη σε αποδρομή. Κύριε Βουλευτά, κρατώ τα συμπεράσματα από τη συζήτησή μας για τον χρόνο και για αυτή καθ' αυτήν την, και γι' αυτό καθ' αυτό το διάλογο και την κουβέντα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Θέλω να υπογραμμίσω κλείνοντας την συνομιλία μας ότι ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του συμπεριέλαβε που απέστειλε στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Θρακών που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και βρισκόμενος και μάλιστα στον νομό Ροδόπης και στον νομό Ξάνθης, ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αυτού του τόπου όλα τα θέματα της Θράκης θα τα εξετάζει και από την εθνική σκοπιά. Αυτή θα είναι εντολή του αυριανού Πρωθυπουργού προς το Υπουργικό του Συμβούλιο. Κάθε τι που θα έχει σχέση με τη Θράκη θα έχει και την εθνική διάσταση και θα εξετάζεται αυτή με μια ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία. Αυτό το μήνυμα σήμερα κυκλοφόρησε και ο αντιπρόεδρός μας. Κύριε Βουλευτά, έχουμε μια δέσμευση βασικής επιλογής σε ό,τι αφορά της αυριανής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη Θράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μένει παρά να αποδειχθεί. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα αλλά και κλίμα, ιδιαίτερα συζητήθηκαν και μάλιστα προκλήθηκε μεγάλη αντίδραση από πλευράς αντιπολίτευσης στον απόϊχο των δηλώσεων, των κοινών δηλώσεων των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, του Γιώργου Κατρούγκαλου και του Μευλούτ Τσαβούσογλου, από την Ατάλεια. Ο κύριος Κατρούγκαλος επισήμανε πως η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, μια δήλωση η οποία σχολιάστηκε, για την οποία προέκυψαν ανακοινώσεις και μάλιστα από το γραφείο τύπου του Υπουργού Εξωτερικών στάλει ακόμα και κοινοποιήθηκε ακόμη μια διευκρινιστική ανακοίνωση. Πάμε να τα δούμε όλα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κανένα project χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν δικαιώματα που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι με την Τουρκία να είναι αποκλεισμένη. Εμείς θεωρούμε ότι σε όλα τα θέματα που την αφορούν η Τουρκία έχει δικαιώματα. Στο θέμα της ενέργειας εμείς έχουμε υπερασπιστεί το δικαίωμα της Κύπρου, αυτονόητο δικαίωμα να διαχειρίζεται τους πόρους της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης προς όφελος και των δύο κοινοτήτων του νησιού. Είναι προφανές όμως ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία έχει δικαιώματα που της αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, που εμείς κατεξοχήν θέλουμε να ισχύει και να διέπει τις μεταξύ μας διαφορές. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στο να επιλύσουμε τη διεθνή του διάσταση με πάγιες θέσεις δικές μας, όπως γνωρίζετε, την ανάγκη να καταργηθεί το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων, την αποχώρηση των στρατευμάτων. Για να ξεκινήσουμε νέα διαπραγμάτευση στην Κύπρο, πιστεύουμε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σχετικά με το τι θα κάνουμε και πώς θα διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε πάλι αποτυχία. Ας μην ξεκινήσουμε συνομιλίες για να πούμε ότι έχουμε συνομιλίες. Πρέπει να πετύχουμε αυτή τη φορά. Να βρούμε μια λύση που θα αποδεχθούν και οι δύο πλευρές. Στον απόϊχο των πολιτικών αντιδράσεων, με γνώμονα τις δηλώσεις του Υπουργού στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, το γραφείο τύπου του Γιώργου Κατρούγκαλου προέβη στην εξής ανακοίνωση.
Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο γενικότερα και το δίκαιο της θάλασσας ειδικότερα αποτελούν πάγια δεδομένα της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής που θεμελιώνουν, δεν αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τα αυτονόητα αυτά δεν θα έπρεπε να τίθενται σε αμφιβολία με ανακοινώσεις όπως η πρόσφατη της Νέας Δημοκρατίας που απηχεί ανάλογη της Ένωσης Κεντρών η οποία προηγήθηκε. Ακόμη πιο επιπόλαιη είναι η αμφισβήτηση της πάγιας συναντήληψης και κοινής δράσης που έχουν η Ελλάδα και η Κύπρος ως προς το Κυπριακό και όχι μόνον. Συντονίζουμε πάντα το βηματισμό μας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα μικροκομματικά παιχνίδια με την εξωτερική πολιτική πρέπει να πάρουν κάποια στιγμή τέλος. Όσα συζητήθηκαν μεταξύ Γιώργου Καντρούγκαλου και Μευλού Τσαβούσογλου αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής ώρας αιχμής με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Αθανάσιο Γαλάνη, τον επίτιμο διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού. Τα κυριότερα συμπεράσματα με φόντο την πρώτη δήλωση, αλλά και με φόντο το γεγονός ότι αναμένουμε συζητήσεις για το Κυπριακό μέσα στον Απρίλιο, ευθύς αμέσως. Ήδη έχουν δηλώσει ο Καντρούγκαλος ξανά ότι θα γίνει στο Ιόνιο τα 12 μίλια. Δεν ξέρω από αυτά που ανακοινώθηκαν, δεν είναι ικανοποιητικά. Θέλει μεγάλη επιφύλαξη, ναι στις συζητήσεις, αλλά θέλει προσοχή, προσοχή επαναλαμβάνω, υπόσχονται. Ναι, καλές οι συμμαχίες, με αυτές πρέπει να τις συνεχίσουμε, αλλά η εφαρμογή είναι το διεθνούς δίκαιο. Έφτανε η δήλωση για το διεθνές δίκαιο. Το είπε από αφέλεια, το είπε σκόπιμα. Δεν ξέρω τι το ήθελε να πει ότι έχουν κάποια δικαιώματα. Αφορίστε, εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο και αυτό που δικαιούνται βεβαίως είναι δικό τους. Γι' αυτό λοιπόν το ανέρεσε αυτόν με τις αντιδράσεις. Είναι και προεκλογική ενδεχομένως περίοδο τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάπιαν την κατασκευή του EastMeet ως χρονοβόρος και έκανε και παλιότερα κι άλλη δήλωση να έρθουν και οι Τούρκοι να συμμετάσχουν. Όχι ακριβώς στην τετραμερή, αλλά σε αυτήν την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, όπου οι Τούρκοι θέλουν την συνεκμετάλλευση όλων, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο. Γι' αυτό και προβάλλουν τα 152 νησιά, τα 18 που καταλάβουμε, δεν αναγνωρίζουν την έρευνα και διάσωση, δεν αναγνωρίζουν το ΕΦΑΕΡ και δεν δέχονται τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο δεν ξέρουμε, γι' αυτό έχουν ψηφίσει και νόμο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τον Κάζος Μπέλη, το οποίο να απορρέει αν εμείς εφαρμόσουμε τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Αλλά επειδή τα 12 μίλια στο Αιγαίο δεν τα θέλουν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε και οι Ρώσοι, ενθαρρύνονται από εκεί οι Τούρκοι για το διεθνές δίκαιο. Άστοχη δήλωση, πάρα πολύ άστοχη. Προσπαθώ να βρω την θετική όψη του νομίσματος ή τι ενδεχομένως θετικό για τη δική μας πλευρά ελοχεύει από τη συγκεκριμένη δήλωση. Γιατί σε πρώτο άκουσμα ήδη ο Μευλού Τσαβούσογλου την εκμεταλλεύτηκε και είπε ότι πράγματι ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο για την δήλωσή του και για την παραδοχή. Φαίνεται ότι δεν δύναται να έχει θετικές συνέπειες, ιδίως με μια χώρα που, όπως σωστά είπατε, δεν έχει υπογράψει το διεθνές δίκαιο, δεν το αναγνωρίζει. Γιατί τώρα, γιατί σε αυτό το momentum και γιατί αυτή η δήλωση? Γιατί μετά την τετραμερή, ουσιαστικά ήταν τριμερή με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ήταν τετραμερή, είδαν, δεν πήραν την αποφάση, παρέπεμψαν για τον αγωγό μετά τις ευρωεκλογές, το οποίο δεν το δήλωσαν. Οι Τούρκοι θέλουν να συμμετάσχουν, θέλουν να συμμετάσχουν και έχουν εφαρμόσει τη γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα δεν ήταν η άσκηση, είναι τα χωρικά, τα ύδατα της θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία είναι 432.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι της Τουρκίας. Πολλά από αυτά τα αμφισβητούμε εμείς, 147 είναι σε αυτήν την περιοχή χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή λίγο μεγαλύτερα από την έκθεση της Ελλάδος, που τα θεωρούν δικά τους, ενώ δεν είναι όλα δικά τους. Και το πρόβλημα το μεγάλο, σύμφωνα όπως μεταφράζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο, είναι το σύμπληρωμα των Καστελόριζων. Το Καστελόριζο είναι 14 νησιά, νησάκια, τρία μεγάλα και τα άλλα είναι βράχοι και βραχονησίδες. Είναι το Καστελόριζο, δυτικά το Καστελόριζο η Ρώση και ανατολικά η Στρογγύλη. Η Στρογγύλη, οι Τούρκοι λένε ότι έχει χωρικά ύδατα μεν, αλλά δεν έχει ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Βέβαια δεν λένε όλο αυτό, ότι όλα τα νησιά επικάθονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Εκεί φαίνεται συζητούν με το διεθνή παράγοντα. Εκεί
Και εκεί ενδεχομένως ο Κατρούγκαλος, αλλά ήταν άκυρη η συζήτηση, διότι ενισχύει τα επιχειρήματα των Τούρκων ότι έχουν δίκιο στο Αιγαίο. Άστοχη, γι' αυτό την ανέρεσε, αλλά εκτιμώ η ζημιά έγινε. Πρέπει να υπάρξει σοφροσύνη, συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με προτάσεις των και από εκεί και πέρα να συζητήσουν και όχι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι με άλλα κριτήρια δικάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Βρισκόμαστε όμως εν ώψη σοβαρών εξελίξεων. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, προέκυψε από την ίδια την ατζέντα των συζητήσεων ότι θα έχουμε εκ νέου άτυπη συνάντηση και εκ νέου συζήτηση, νέο κύκλο για το Κυπριακό. Θέλω να ρωτήσω και οφείλω να ομολογήσω ότι η απάντηση είναι σχεδόν ρητορική, ωστόσο θέλω σίγουρα τη δική σας άποψη. Με αυτές τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αυτή την ενεργειακή σκακέρα και τα πιόνια της που βρίσκονται σε κίνηση, υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε, υπάρχει ρεαλιστική περίπτωση να οδηγηθούμε σε λύση ή σε παραγωγικές πραγματικά συζητήσεις με φόντο το Κυπριακό? Νομίζω στο Κυπριακό είναι πιο εύκολα τα πράγματα εάν δεχτεί κάποια πράγματα η Τουρκία, γιατί εκεί το δίκαιο της θάλασσας δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όπως είναι το δικό μας λίγο δεδαλώδη. Το πρόβλημα είναι οι εγγυήσεις και τα στρατεύματα. Οι εγγυήσεις πάνε να τις εγγυήσεις, δηλαδή να επέμβουν οι τρεις δυνάμεις Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία και να φύγουν τα στρατεύματα. Δεν τα δέχεται αυτά η Ελλάδα, ούτε η διεθνής κοινότητα, πλην όμως πάνε να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα, δεν το ξέρω, διεθνής δύναμη για εγγύησεις για ένα χρονικό διάστημα και σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων. Δεν έχουν κάνει επίσημα ακόμα τις ανακοινώσεις και διαφοροποιούν το ομοσπονδιακό, την ομοσπονδία των κρατών με περισσότερα δικαιώματα των συνωστών state, των συνωστών δημοκρατιών, δηλαδή του ψευδοκράτους, του Ντεκτάτ και της Νοτιού Κύπρου. Δεν ξέρω τι θα βγει, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λυθεί και μάλιστα πιέζει ο διεθνής παράγων, γιατί για την εκμετάλλευση των υδροανθράκων και τη μεταφορά. Πρώτα θα λυθεί το Κυπριακό και στη συνέχεια παράλληλα ετοιμάζεται και το άλλο. Εκτιμώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύω ότι θα προλάβει να λύσει, ίσως το Κυπριακό να έχει οριμάσει περισσότερο. Το άλλο θα γίνονται τέτοιες συζητήσεις και θα βρίσκονται κάποιοι κατρούγκαλοι να κάνουν αυτό, αλλά εις πάσα περίπτωση είναι ακαθόδες και δεδαλώδες το πρόβλημα και συζητιέται από ό,τι φαίνεται. Συζητιέται. Το πρόβλημα είναι θέλει σοφροσύνη και συνεργασία όλων των θεσμών και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αμιγώς τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα θα διαπιστώσετε μαζί μας πώς, και θα το διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, πώς στο πλαίσιο εργασιών η ΔΕΙΑΚ ανακάλυψε τυχαία ένα κομμάτι της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Πάμε να το δούμε. Εντελώς τυχαία είδε σήμερα το φως της ημέρας ένα τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Το έβριμα ήρθε τυχαία στην επιφάνεια καθώς εμφανίστηκε σε αρχαιολογική σκαπάνη της ΔΕΙΑ Κομωτινής. Το σημείο του ευρήματος είναι περί των 2 χιλιόμετρων πριν από την Κομόπολη του Ιάσμου, παράλληλα με την Εθνική Οδό Κομωτινής Ιάσμου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός αγωγού δικτύου αποχέτευσης, στα πλαίσια ενός έργου ενταγμένο στο ΕΣΠΑ που αφορούσε το βιολογικό του οικισμού του Ιάσμου, αποκαλύφθηκε ένα τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, ένα λιθόστρωτο σε πολύ καλή κατάσταση. Μιλάμε ότι υπήρχαν οι πέτρες μια δίπλα στην άλλη, στιβαγμένες, απλωμένες μάλλον σε έναν χαρακτηριστικό τρόπο και γενικά φάνηκε ότι το κομμάτι αυτό της Εγνατίας όπου υπήρχε σε εκείνη την περιοχή έμεινε ανέπαφο με το πέρας του χρόνου. Βρέθηκε σε ένα βάθος γύρω στα λίγο παραπάνω από το 1 μέτρο. Με το που εμφανίστηκε αυτό, εμείς σταματήσαμε τις εργασίες σαν ΔΕΙΑΚΟΥΣΗ. Ήδη αρχαιολογικό κλιμάκιο από την εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης βρέθηκε στο σημείο και σύντομα οι αρχαιολόγοι αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι αυτό. Επίσης, αναμένεται αν το συγκεκριμένο σημείο θα αξιοποιηθεί, ειδικά μέσω του θεσμού Βία Εγνατία. Καλέσαμε την αρχαιολογία, όπου ήρθε ένα κλιμάκιο του τοπικού ετοτμήματος. Έκανε κάποιες εργασίες, εμφάνισε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της αρχαίας Εγνατίας, με σκούπες το καθάρισαν, βάλαν κάποια σημάδια από ό,τι είδαμε, κάποια καρφιά, κάναν γενικά τις δικές τους εργασίες οι αρχαιολόγοι και αφού το ολοκλήρωσαν, σκεπάστηκε με
νάιλον και από πάνω το σκεπάσαμε, ξυνάμε, το τυχώσαμε. Από εκεί και πέρα το έργο σε εκείνη την περιοχή έχει σταματήσει. Ευτυχώς είναι ένα έργο που ήταν στα τελειώματά του, ένα μικρό κομμάτι αυτό, δεν επηρεάζει το σύνολο του έργου. Παρ' όλα αυτά όμως για το συγκεκριμένο κομμάτι όπου αποχετεύονται κάποια απομακρυσμένα σπίτια, θα το αλλάξουμε τη χάραξη, θα τροποποιήσουμε δηλαδή τη μελέτη και θα το ολοκληρώσουμε στη συνέχεια. Ωραία, εχμής μέρος τρίτο και τελευταίο, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και γυρίζουμε σε εσάς με ζωντανή σύνδεση με την βοήθεια του στούντιο του radioevros.gr από το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως την επικεφαλής της παράταξης Δήμος Ορεστιάδος, Τόπος να ζω. Θα δούμε και θα ακούσουμε την κυρία Μαρία Γκουγκουσκίδου. Κυρία Γκουγκουσκίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σκέβα. Καλησπέρα και σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας πως είχαμε συμφωνήσει να τα πούμε ραδιοφωνικά σήμερα. Ωστόσο, δεχθήκατε την τηλεοπτική μας πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα, οφείλω να ομολογήσω που το πράξατε. Και πρέπει εγώ να πω. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βέβαια. Κύριε Γκουσκίδου, μια πρόσκληση η οποία έρχεται στον απόϊχο μιας δικής σας πολύ σκληρής ανακοίνωσης και μιας ευθύτατης κατηγορίας στο πρόσωπο του Δημάρχου σε ό,τι έχει να κάνει και το μεταφέρω αυτολεξί με υποψηφίους σας οι οποίοι δέχονται, όπως ακριβώς και πολύ ενδεικτικά αναφέρεται, αφόρητες πιέσεις να αποσυρθούν. Στη συνέχεια μάλιστα αναφέρεται ότι η πίεση δεν ασκείται από οποιονδήποτε, αλλά από τον ίδιο το Δήμαρχο. Όπως είναι απολύτως λογικό, θέλω να μάθω περισσότερα, όπως είμαι βέβαιος ότι θέλουν να μάθουν και άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν. Μπορεί να ήταν σκληρές οι δηλώσεις μας και σκληρός ο τρόπος που αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα αυτά. Όμως είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια αυτού του προεκλογικού αγώνα, που παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της προεκλογικής περίοδου είχε ανέβει και έτσι είχαμε συμπεριφορές των παρατάξεων, των υποψηφίων, των θεσμικών παραγόντων που κρατούσαν χαμηλούς τόνους, σέβονταν τον αντίπαλο και διασφάλιζαν την ελευθερία των δημοτών να αποφασίσουν για το ποιος θα διοικήσει. Βλέπουμε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο έχουμε πρακτικές που μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω και δεν μας τιμούν. Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερα 3 συγκεκριμένα παραδείγματα, υπάρχουν βέβαια και άλλα, τα οποία δείχνουν τέτοιες πρακτικές. Ανέφερα ότι υποψήφιός μας έχει πιεστεί από τον ίδιο το Δήμαρχο να εγκαταλείψει την παράταξή μας και να αλλάξει στρατόπεδο, ότι υποψήφιά μας έχει πιεστεί από συγγενή που δουλεύει στην υπηρεσία του Δήμου να επίσης να εγκαταλείψει τη δημοτική μας παράταξη, μάλιστα με την απειλή κατά κάποιον τρόπο ότι συγγενικό της πρόσωπο και οι ίδια θα έχουν πρόβλημα στην εργασιακή τους εξέλιξη και ότι σε σύλλογο του Δήμου Ορεστιάδας για το λόγο ότι η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ανακοινώθηκαν ως μέλη της δημοτικής μας παράταξης, ο Δήμαρχος αγνόησε τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, σε θέματα που αφορούσαν το Σύλλογο και απευθύνθηκε σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να συζητήσει μαζί του για θέματα του Συλλόγου. Κυρία Γκουσκίδου, βλέπω και άλλα κομμάτια της ανακοίνωσης και δεν τα αναφέρω τυχαία γιατί με βοηθούν πάρα πολύ να περάσω στο επόμενο ερώτημα. Αναφέρετε και άλλες περιπτώσεις και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεστε επί παραδείγματι στον Σύλλογο των Καρκινοπαθών και επισημαίνετε ότι ελέω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι από το Σύλλογο είναι μαζί σας, υπάρχει μια άρνηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής να συζητήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με το Σύλλογο. Επαναλαμβάνω ότι είναι βαρύτατες κατηγορίες, γι' αυτό σας φιλοξενώ και γι' αυτό θέλω να ακούσω την δική σας εκδοχή. Ναι, αυτό είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επειδή η πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών είναι μέλη της δημοτικής μας παράταξης, ο κύριος Δήμαρχος για θέματα του Συλλόγου Καρκινοπαθών δεν κάλεσε στο γραφείο του να μιλήσει με την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αγνοώντας τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Είπαμε ότι μας θλίβουν αυτά τα περιστατικά, ότι δεν τιμούν τον Δήμαρχο και την δημοτική του παράταξη, ότι δεν θα επιτρέψουμε από εδώ και στο εξής να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ότι εμείς είμαστε περήφανοι για τα μέλη της δημοτικής μας παράταξης και τα σεβόμαστε και θα τα προστατεύσουμε. Καλέσαμε τον κύριο Δήμαρχο να εγκαταλείψει αυτές τις πρακτικές.
Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να ασκεί πιέσεις αντιδημοκρατικές σε υποψήφιους άλλης παράταξης. Και από εκεί και πέρα όμως το σημαντικό δεν είναι, κύριε Σκέβα, το τι λέω εγώ ή τι λέει και η κυρία Αρβανιτίδου, μέλος της δικής μας παράταξης, η οποία αμέσως μετά τη δική μου ανακοίνωση βγήκε επώνυμα και κατήγγειλε ότι η ίδια είναι θύμα μιας τέτοιας πίεσης. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μιλήσει ο δήμαρχος. Πέρασαν 48 ώρες από τότε που έκανα αυτή την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο που ανέδειξε το θέμα αυτό. Πέρασαν 24 ώρες από τότε που η κυρία Αρβανιτίδου βγήκε εφθαρσός και επώνυμα και κατήγγειλε ότι πράγματι η ίδια είναι θύμα μιας τέτοιας αφόρητης πίεσης από το περιβάλλον του κυρίου Δημάρχου. Και παρόλα αυτά ο κύριος Δήμαρχος κρύβεται και δεν έχει μιλήσει για το θέμα αυτό. Πρέπει να βγει και να μιλήσει και θα πρέπει να πει αν πράγματι ο πρώτος πολίτης αυτού του Δήμου συμμετείχε σε αυτές τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια απάντηση που από τη στιγμή που φιλοξενώ και εσάς, κυρία Γκουσκίδου, φυσικά το βήμα μας είναι ανοιχτό και προσβάσιμο να δοθεί ακόμη και από την δική μας συχνότητα και από τη δική μου εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας και θα ρωτήσω, καθότι βρισκόμαστε επί της ουσίας δύο μήνες πριν από τις εκλογές, πώς πηγαίνει η δική σας συγκρότηση, κυρία Γκουσκίδου, και ποια είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα και η δική σας ιωνία, αν θέλετε, σε ό,τι έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης στην Ορεστιάδα. Η συγκρότηση του ψηφοδελτίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μας μένουν λίγες προσθήκες για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου μας. Η προεκλογική διαδικασία προχωράει κανονικά. Εμείς έχουμε μια παρουσία πολιτική, τόσο και μέσα στα δημοτικά συμβούλια, όσο και καθημερινά στην κοινωνία. Μιλάμε με την κοινωνία, με όλους τους φορείς. Σήμερα πριν από λίγο είχαμε συνάντηση με τον Σύλλογο των Διδασκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προχθές είχαμε συνάντηση με τον Σύλλογο Πολυτέκνων στο Δήμο Ρεστιάδας. Συναντιόμαστε καθημερινά και έχουμε σκοπό να συναντηθούμε με όλους τους φορείς, με όλους τους εκπροσώπους των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται, που ζουν και δραστηριοποιούνται μέσα στο Δήμο Ρεστιάδας. Από αυτές τις συναντήσεις, από αυτές τις συζητήσεις, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το πρόγραμμά μας, το οποίο πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε σε ειδική εκδήλωση μέσα στο Δήμο εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η δική μας παρουσία είναι πολιτική, ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε αντιδημοκρατικές πρακτικές, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας. Και εγώ καλώ από αυτό το βήμα και τις άλλες δημοτικές παρατάξεις να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε τους δημότες να μάθουν τις θέσεις και τις προτάσεις, αλλά και τις διαφορές όλων των δημοτικών παρατάξεων και έτσι να αποφασίσουν για το ποιος θέλουν να διοικήσει το Δήμο. Εμείς θεωρούμε ότι αξίζουμε ένα δημοκρατικό περιβάλλον στο Δήμο μας και θα αγωνιστούμε γι' αυτό, κύριε Σκέβα. Πρέπει να πω ότι το ερώτημά μου το προλάβατε, γιατί σκόπευα να σας ρωτήσω αυτό ακριβώς. Αν έχετε στο επίκεντρο της πρότασής σας να συνεργαστείτε ενδεχομένως με άλλες παρατάξεις, είτε με υπάρχουσες, είτε με παρατάξεις που δύναται να προκύψουν ως μεμονωμένες ομάδες ή οργανωμένες ομάδες πολιτών. Το προλάβατε το ερώτημα, κύριε Γκουσκίδου, ωστόσο θα το θέσω λιγάκι διαφορετικά. Προφανώς οποιαδήποτε παράταξη πηγαίνοντας σε εκλογές σκέφτεται ότι θα κερδίσει και θέλει να κερδίσει. Το ίδιο το μοντέλο, ωστόσο, εκλογικού συστήματος φαίνεται ότι θα αναγκάσει πολλές παρατάξεις να συνεργαστούν. Να υποθέσω ότι πέρα από αυτή του κυρίου Μαυρίδη είστε ανοιχτοί σε συζήτηση με όλους ή ακόμη και με αυτή του Δημάρχου. Όχι, σίγουρα δεν είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση με την παράταξη του κυρίου Δημάρχου. Είμαστε όμως ανοιχτοί σε συζήτηση με όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Και το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι και ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας, τις διαφορές μας στην κοινωνία, να καλέσουμε την κοινωνία να αποφασίσει την παράταξη που επιλέγει για να διοικήσει, να αφήσουμε μακριά τις αντιδημοκρατικές πρακτικές του κύριου Δημάρχου και του περιβάλλοντός του και έτσι να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε ένα πιο δημοκρατικό περιβάλλον στο Δήμο μας.
Κυρία Γκουσκιδού, από την πρώτη στιγμή στον προεκλογικό αγώνα θέσατε επιτάπητος ως μείζονος σημασίας τα θέματα που αφορούν αφενός τους οικισμούς και αφετέρου και εξίσου σημαντικά στην καθημερινότητα του Δήμου. Κάνοντας την υπόθεση εργασίας ότι βγαίνετε πράγματι και είστε η πρώτη παράταξη στο Δήμο της Ερεστιάδος, είναι αυτές οι δύο θεματικές ενότητες οι πρώτες στην ατζέντα την επομένη των εκλογών? Βέβαια, κύριε Σκεύα, είναι πρώτα στην ατζέντα, τα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί τόσο το κέντρο της πόλης, όσο και οι γειτονιές και τα χωριά, είναι εγκαταλειμμένα τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται αφημένα στο έλεος των προβλημάτων τους. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να ασχοληθούμε πρωτευόντως με αυτά. Είναι τα προβλήματα της καθαριότητας, τα προβλήματα του φωτισμού. Έχουμε προβλήματα στα πεζοδρόμια, στα νεκροταφεία, στο οδικό δίκτυο, στο αγροτικό οδικό δίκτυο, το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Υπάρχει πρόβλημα ελλιπούς συντήρησης των υποδομών, παντελούς έλλειψης νέων υποδομών. Υπάρχουν προβλήματα στο αρδευτικό δίκτυο. Η ελλιπής διαδικασία διαχείρισης των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων είναι προβλήματα που ξεχαρβαλώνουν την κοινωνία και την προσβάλλουν. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ασχοληθούμε άμεσα με αυτά. Επίσης, πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της αγοράς της Ορεστιάδας, η οποία φθήνει. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη διεκδήλωση, την οποία όπως θυμάστε ονομάσαμε ολοκληρωμένη παρέμβαση για το ξαναζωντάνεμα της αγοράς, και αυτά είναι θέματα άμεσης προτεραιότητας. Η διεκδίκηση δηλαδή, όπως είπαμε, της μείωσης του ΦΠΑ, άμεση μείωση των δημοτικών τελών, που όπως είπαμε θα εφαρμοστεί και σε ευπαθείς ομάδες. Αναφέραμε στη συνάντησή μας με το Σύλλογο Πολυτέκνων ότι και οι πολυτεκνοί θα περιλαμβάνονται στις ομάδες για τις οποίες θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Το σύμφωνο απασχόλησης, το οποίο άμεσα θα διεκδικήσουμε, το τοπικό σύμφωνο απασχόλησης για το Δήμο μας. Είναι λοιπόν στις άμεσες προτεραιότητές μας, αυτά που άμεσα θα ασχοληθούμε, τα θέματα της καθημερινότητας και τα θέματα της αγοράς. Κυρία Γκουσκίδου, για τον χρόνο και για τη συζήτηση σας ευχαριστώ θερμότατα και οφείλω να ομολογήσω ότι σίγουρα θα έχουμε χρόνο. Είναι λίγος μέχρι το τέλος, ωστόσο είναι εξαιρετικά πυκνός πολιτικά, οπότε θα έχουμε σίγουρα δυνατότητες να συζητήσουμε εκ νέου. Για τον χρόνο και για την σημερινή μας συζήτηση πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε την σύνδεση με την Ορεστιάδα και ευχαριστούμε εκ νέου θερμά το radioevros.gr και τον Γιάννη Βαλικούδη. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ και θα εστιάσουμε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στο Δήμο συγκεκριμένα, και στη Μητρόπολη αυτή, η οποία ανακοίνωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των πληρωμών για το επίδομα των τριτέκνων, μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου. Περισσότερα ευθύς αμέσως. Ξεκίνησε η καταβολή επιδόματος τριτέκνων από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά το πρωί από τις 9 έως τις 2 και το απόγευμα από τις 6 έως τις 8. Το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι 400 ευρώ ανά 4 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαργύρωση της τραπεζικής επιταγής θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής της. Είναι μία υποχρέωση, μία ποιμαντική ευθύνη που γεννάται από την ανάγκη και τις δυσκολίες των ανθρώπων που έχουν αποκτήσει το τρίτο παιδί. Είναι λοιπόν η τελευταία δόση του 2018. Τα χρήματα προέρχονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετά από τις προσπάθειες για την εξασφάλισή τους που είχαν γίνει από τους 4 Μητροπολίτες της Θράκης και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Δίνεται λοιπόν όλες αυτές τις μέρες. Ο συνολικός αριθμός αφορά 272 οικογένειες και με τον τρόπο αυτό, επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία προσπαθεί να υπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους εμπράκτως, εκφράζοντας και την αγάπη της, αλλά κυρίως και την ευγνωμοσύνη της στους ανθρώπους που σήμερα ηρωικά αποφασίζουν να κάνουν το τρίτο παιδί.
Γνωρίζουμε όλοι ότι το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδος μας είναι δημογραφικό. Την ίδια στιγμή, σε συνεργασία είτε με τον Σύλλογο Εφοπλιστών Ελλάδος είτε με την Αποστολή, ενισχύονται 150 οικογένειες κάθε μήνα. Όταν ζητάμε από το Θεό, εκείνος στέλνει μέσω των ανθρώπων ενίσχυση και βοήθεια, καταλήγει ο πατήρ Ειρηναίος. Άλλη μια δράση της Μητροπόλεως πραγματοποιείται τις ημέρες αυτές. Όπως είδατε κι εσείς, δίνουμε σε 44 οικογένειες που έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εφοπλιστών Ελλάδος, δίνουμε προϊόντα και τρόφιμα για τις οικογένειες αυτές. 44 λοιπόν οικογένειες παίρνουν αρκετά τρόφιμα έτσι ώστε να ευκολυνθούν και να αποκτήσουν οι οικογένειες τις μηνιαίες καταναλώσεις περίπου των τροφίμων. Πάλι είναι μια συνεργασία του Σεβασμιωτάτου με τον Σύλλογο Εφοπλιστών και με την συνεργασία αλλά και με τις δυνατότητες που μας παρέχουν πραγματοποιείται στην Μητρόπολη μας κάθε μήνα μία διανομή, μία ενίσχυση των περίπου 150 οικογενειών συστηματικά, είτε από τον Σύλλογο των Εφοπλιστών, είτε από την συνεργασία με την Αποστολή, εκτός βέβαια από το καθημερινό συσίτιο των 350 μερίδων, αλλά και από τις ανάγκες που καθημερινά καλύπτει το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο μέσω και των ναών ή απευθείας της Ιεράς Μητροπόλεως. Και με ρεπορτάζ θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας ένα μικρό μέρος από την διαδικασία παρουσίασης νέων υποψηφίων, στην οποία προέβη ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης Λαμπάκης, και η παράταξη Πόλη και Πολίτες. Φυσικά σας υπενθυμίζω ότι θα είμαι κοντά σας και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Έχουμε επί του θέματος σήμερα και μάλιστα μία εκπομπή με εντονότατο άρωμα γυναίκας. 6 υποψήφιες δημοτικοί σύμβουλοι για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης μοιράζονται τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους μαζί σας και μαζί μου. Μείνετε μαζί μας. Κλείνουμε με το ρεπορτάζ με την παρουσίαση του Δημάρχου και σας αποχαιρετούμε για πάρα πολύ λίγο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν αυτοδιοικητικό, αληθινά αυτοδιοικητικό άνθρωπο, μέλος μιας κοινωνίας, όταν καλεί άλλα μέλη αυτοδιοικητικά ως επικεφαλής. Και αυτά ανταποκρίνονται με αγάπη, με ενδιαφέρον και με αγωνία να έρθουν για να μπορέσουν μαζί μου ως ομάδα συλλογικά να διεκπεραιώσουμε τους στόχους μας. Αυτό είναι ένα μεγαλείο γιατί. Είναι μεγαλείο για αυτούς μόνο που αντιλαμβάνονται την αυτοδιοίκηση, γιατί οι περισσότεροι δεν την αντιλαμβάνονται και δεν την αντιλαμβάνονται γιατί οι επικεφαλείς που τους καλούν δεν την αντιλαμβάνονται πρώτα αυτοί. Γιατί η αυτοδιοίκηση για να γίνει αντιληπτή στον πυρήνα, στην καρδιά της, χρειάζεται πολλά πράγματα να συμβούν ώστε στο τέλος να υπάρξει μια αυτοδιοικητική ομάδα η οποία ανυπηρέαστη από συμφέροντα πιέσεις σχηματισμών και με ανιδιοτέλεια, αλλά όπως θα πούμε λίγο αργότερα, με αγνό έρωτα για τα κοινά, ιδιαίτερα του τόπου, μια και μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, να αποδώσει τόσο ώστε μαζί με τις αποδόσεις όλων των άλλων των αυτοδιοικητικών να δημιουργήσουμε τον τόπο μας. Σας έχω πει ότι η αυτοδιοικητική οικογένεια είναι τρίτη μετά από την οικογένεια και την εργασία. Γιατί το βάζω αυτό το τρίπτυχο? Γιατί σε αυτό το τρίπτυχο, αν μια μονάδα κοινωνική πρέπει να θυσιάσει, είναι αυτό το τρίπτυχο, και αν τα πάει καλά σε αυτά τα τρία, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην κοινωνία ως μονάδα. Αν τα πάει καλά μέσα στην οικογένεια, μεγάλη υπόθεση, ιδιαίτερα για την ελληνική οικογένεια, ένας αυτοδιοικητικός να είναι καλός οικογενειάρχης. Όταν τα πάει καλά στην εργασία του, γιατί δεν νοείται άνθρωπος ο οποίος δεν τα πάει καλά στη δουλειά του να είναι καλός σε όλα τα άλλα μετερίζια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα αν αντιμετωπίζει και προβλήματα ανεργίας, έτσι. Εκεί ο δικαίωμα στη δουλειά βάζει συντάγματος και στερείται το δικαίωμα του συντάγματος.
Έτσι, ακούω κυβερνήσεις να λένε, α, από 27% πήγε στο 17-18. Και το 17-18% η δεύτερη κατηγορία, η υποκατηγορία, είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν την οικονομική διάσταση που σημαίνει διαφθορά. Μα γιατί το λες, υπάρχει εδώ, παντού υπάρχει. Στις επιστημονικές ενώσεις, μην μου πείτε ότι στους δικηγόρους δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει στους γιατρούς, δεν υπάρχει στους μηχανικούς, παντού υπάρχει. Όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει και διαφθορά. Ας ευχηθούμε ότι είναι ελάχιστη. Δεν είναι ελάχιστη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και βέβαια, αυτή η διαφθορά μας καθορίζει στο σύνολο. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική διαφθορά, έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει σε ενώσεις επιστημονικές, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και να μην υπάρχει και στην κεντρική σκηνή ή στην αυτοδιοικητική σκηνή πρώτου και δεύτερου βαθμού, μας καθόρισε και μας φτωχοποίησε. Αθανασιάδης Σωκράτης. Στο τοπικό συμβούλιο του Άβατο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Δεν θα πω ιδιαίτερα πράγματα για τον καθένα σας, για να μην φανώ άδικος, αν πω κάτι περισσότερο για κάποιον και λιγότερο για τον άλλον. Γκιουρκτσή Εκατερίνη. Είναι στα Λουτρά. Στα Λουτρά, εντάξει, μπορεί να πω για ιδιαίτερα για τον καθένα χωριστά, εξάλλου εσύ πρέπει να τα αποδείξετε, ποιοι είστε, και να πετύχετε στην αυτοδιοικητική σας καριέρα και πορεία. Να πω για τα Λουτρά ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, γιατί εκεί αρχίσαμε ένα τρομερό αγώνα, με προτεραιότητα βέβαια, γιατί έπρεπε να προηγηθούν άλλα πράγματα,